We'll take my car. Get in. I'm not getting in there, Oleg. Yes, you are. Σε μια καινούργια σειρά της Fox στο FX θα παίζετε. Για ένα επεισόδιο, έτσι, πόσα χρήματα μπορείς να πάρεις? Για ένα επεισόδιο που μπορεί να κάνεις μία μέρα γύρισμα, δύο μέρες γύρισμα και να είσαι guest star, μπορεί να πάρεις 8 με 9.000 το επεισόδιο. Question is, do they know where we're headed? Δεν κάνω αυτή τη δουλειά για να είμαι ούτε γνωστός, ούτε για να είμαι ο Brad Pitt, ούτε για να κάνω αυτή τη δουλειά για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με την ψυχική μου ηρεμία, με την ενέργειά μου, με το πνεύμα μου. Η πιο καλοπληρωμένη δουλειά που έχω κάνει στην Αμερική είναι το Banshee και το Last Ship. Και εκεί έπαιρνες περίπου αυτό που λέμε 9 με 10.000 το επεισόδιο. Ναι. Ο Γιώργος Καραμίχος, με τον οποίο από ό,τι γνωρίζω είσαστε και φίλοι, πρωταγωνιστεί φέτος στην καθημερινή σειρά του Αντένα Ήλιος. Καταρχήν να πω ότι μου έγινε πρόταση την ίδια στιγμή που έγινε με τον Γιώργο. Δηλαδή θα παίζαμε μαζί με τον Γιώργο και το συζητήσαμε και όλα όταν έγινε η πρόταση και στους δύο και λέμε θα το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Δυστυχώς όμως και ευτυχώς για μένα γεννήθηκε ο γιος μου. Τι όνομα θα δώσετε στο μικρό? Θελήσαμε να είναι Απόλλωνας γιατί μας άρεσε ότι ο Απόλλωνας είναι ο θεός της μουσικής, ο θεός του φωτός, ο θεός της τοξοβολίας, ότι έχει αυτή την ενέργεια, ότι είναι δίδυμος αδερφός της Αφροδίτης, ότι έχει μια υπέροχη ιστορία. Και γάμος? Ο γάμος δεν υπάρχει. Δεν θα το αποκαταστήσεις το κορίτσι? Δεν θέλει, δεν χρειάζεται. Εγώ το έχω κάνει έτσι κι αλλιώς, έχω παντρευτεί. Ξέρω ότι στην Αμερική κάνει πάταγο το Bachelor. Έχεις δει την ελληνική εκδοχή του εδώ, στον Αλφα, με τον Παναγιώτη Βασιλάκο? Μιλάμε τώρα, δεν είναι καθόλου το γούστο μου μεταξύ μας. Εντάξει, δεν είναι ούτε κάτι που θα κάτσω να το δω. Ακούγονται σχόλια τα οποία έχω ακούσει, κάτι πήρε το αυτί μου, και τα οποία είναι σεξιστικά. Είμαι κατά και διαροπάλου. Έτσι, δηλαδή, θεωρώ ότι τέτοιου είδους εκπομπές δεν θα πρέπει να προβάλλουν σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε τηλεόραση.